Η κυρία Ρίκα Διαλυνά μίλησε για πολλά θέματα σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από τον Warren Beatty, τον εφιάλτη της, και σε όσα έζησε στην Αμερική. Κυρίως όμως αναφέρθηκε στον Χριστό μας. «Η ζωή μου ήταν ένα θαύμα. Ό,τι ονειρεύτηκα, το έζησα. Ακόμα και πράγματα που ούτε καν τα ήξερα, τα ονειρεύτηκα και τα έζησα. Θυμάμαι, πριν φύγω για το εξωτερικό, ήμουν στην Κρήτη στον Άγιο Δημήτριο και ήταν νύχτα. Ο κόσμος όλος ήταν γονικλινής και εγώ σήκωσα το κεφάλι και είδα ένα έντονο φως. Μέσα στο φως ξεπρόβαλε ο Χριστός και με το χέρι του μου έκανε την κίνηση της ευλογίας, όπως ακριβώς τον βλέπουμε στις ορθόδοξες εικόνες. Από τότε πάντα είχε ένα φωτάκι που ακολουθούσα και παρά τα μεγάλα και σημαντικά γεγονότα που μου τύχαιναν, δεν παρασύρθηκα σε τίποτα», περιγράφει η επιτυχημένη ηθοποιός. «Πάντα είχα αυτό το φωτάκι οδηγό, λες και το πήρα από τον Χριστό εκείνη τη νύχτα και δεν έχασα ποτέ τον δρόμο μου. Και στο εξωτερικό, αλλά και όταν γύρισα στην Ελλάδα, γιατί αρρώστησε η μητέρα μου. Μου ερχόντουσαν μεγάλα πράγματα στη ζωή μου και εγώ τα θεωρούσα φυσικά, ότι έπρεπε να γίνουν. Ο πατέρας μου μου είχε μάθει να είμαι ταπεινή και αυτό ποτέ δεν το ξέχασα. Είχα αρχές από το σπίτι μου», σημειώνει η κυρία Ρίκα Διαλυνά. «Πριν πάτε στην Αμερική, γνωρίσατε στη Ρώμη την Κλαούντια Καρδινάλε και πήγατε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Εκεί γνωρίσατε και τον Warren Beatty?» «Ναι, η συνάντησή μας όμως ήταν πολύ δυσάρεστη, γιατί δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση από αυτόν. Πίναμε καφέ με την Κλαούντια Καρδινάλε, εκεί που γινόταν το φεστιβάλ. Δίπλα μας, ο Warren Beatty έδινε συνέντευξη. Μόλις με είδε, άφησε τα τηλεοπτικά συνεργεία και ήρθε προς το μέρος μας. Μιλήσαμε και αρχίσαμε να περπατάμε αγκαζέ. Το διαμέρισμά του ήταν στο ισόγειο. Και με το που βρεθήκαμε εκεί, χωρίς εγώ να το ξέρω ότι εκεί είναι το διαμέρισμά του, κάνει μία απότομη κίνηση, ανοίγει την πόρτα και με χώνει με το ζόρι μέσα. Κινήθηκε προς το μέρος μου για να με αγκαλιάσει και εκεί έγινε χαμός. Ό,τι βρήκα μπροστά μου άρχισα να του το εξφενδονίζω και του φώναξα να μου ανοίξει να φύγω. Ευτυχώς τον ευνηδίασα, κατάφερα να φτάσω στην πόρτα, την άνοιξα και έφυγα σαν τρελή. Είχα πάθει σοκ. Με τόσες προσωπικότητες είχα συναντηθεί και όλοι μου φέρθηκαν με ευγένεια και σεβασμό. Και αυτός να φερθεί έτσι. Με τον Warren Beatty συναντηθήκαμε ξανά μετά από 4 χρόνια στο Hollywood και μου έστειλε μήνυμα ότι θέλει να με δει. Εγώ του απάντησα πολύ αργά. Θα ήθελα όμως, αγαπημένοι μου φίλοι, να μοιραστώ μαζί σας και μία άλλη εμφάνιση του Χριστού μας. Μία υπέροχη εμφάνιση που θα σας αφήσει όλους άφωνους. Κατά τη διάρκεια μίας μεγάλης εβδομάδας, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ αξιώθηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να δει κάτι συγκλονιστικό. Λειτουργούσαν οι θεοσεβείς γέροντες Παχώμιος και Ιωσήφ μαζί με τον Μακάριο Σεραφείμ, δεδομένου ότι ο Παχώμιος είχε βαθύτατα αγαπήσει τον νεαρό μεν, αλλά πνευματικά έμπειρο μοναχό και σχεδόν πάντοτε λειτουργούσε μαζί του. Όταν ο Σεραφείμ μετά τη μικρή είσοδο εκφώνησε «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς», όταν έβγαινε από την ωραία πύλη με τις λέξεις «Και εις τους αιώνας των αιώνων», ύψωσε το χέρι με το ωράριο προς το εκκλησίασμα. Φωτίστηκε από ένα ασυνήθιστο φως, σαν από ηλιακές ακτίνες. Υψώνοντας τα μάτια του
προς την κατεύθυνση του φωτός, ο μακάριος Σεραφείμ, είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου, ο οποίος άστραφτε με φως ανέκφραστο και ήταν περικυκλωμένος σαν αποσμήνος μελισσών από τις ουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και σεραφείμ. Ερχόταν από τη δυτική πύλη του ναού, σταμάτησε μπροστά στον άμβονα και αφού σήκωσε τα χέρια του, ευλόγησε τους λειτουργούντες και τον συμπροσευχόμενο λαό. Κατόπιν, μπήκε μέσα στην εικόνα του τέμπλου, δίπλα στην ωραία πύλη. Η καρδιά του Σεραφείμ πλημμύρισε από άρετη χαρά μέσα σε ένα αίσθημα γλυκιάς, φλογερής αγάπης προς τον Χριστό και περιβλήθηκε από το θείο φως της χάρης. Από αυτό το μυστικό δράμα η όψη του αλλοιώθηκε ολόκληρη, ώστε ούτε να κινηθεί, ούτε να μιλήσει μπορούσε. Πολλοί το αντιλήφθηκαν, αλλά κανένας δεν γνώριζε την αληθινή αιτία του γεγονότος. Τότε πλησίασαν τον Σεραφείμ δύο ιεροδιάκονοι και τον οδήγησαν στο ιερό, όπου στη συνέχεια έμεινε ακίνητο στην ίδια θέση επί 2 ώρες. Μόνο το πρόσωπό του μεταμορφωνόταν συνεχώς. Άλλοτε ήταν άσπρο σαν το χιόνι και άλλοτε απλωνόταν επάνω του ζωηρό ρόδινο χρώμα. Οι λειτουργούντες γέροντες Παχώμιος και Ιωσήφ πίστεψαν ότι του συνέβη κάποια οργανική ταλαιπωρία, πράγμα πολύ πιθανό να συμβεί κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, κατόπιν μικρής νηστείας, ιδίως αν σκεφτεί κανείς το ζήλο που ο μακάριος Σεραφείμ έτρεφε ανέκαθεν στη Μεγάλη Σαρακοστή. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκαν ότι είδε όραμα και ότι ο Σεραφείμ συνήλθε και οι γέροντες τον ρώτησαν τότε τι του συνέβη. Αυτός με πραότητα και παιδική εμπιστοσύνη διηγήθηκε την οπτασία του. Οι έμπειροι στην πνευματική ζωή γέροντες διατήρησαν στην καρδιά τους τη διήγησή του και τον συμβούλευσαν να μην περηφανευτεί και να μην επιτρέψει να μπει στην ψυχή του ολέθριος λογισμός για κάποια δική του δίθεν αξία ενώπιον του Θεού. Και κανένας εκτός από τους γέροντες αυτούς δεν έμαθε τότε τη θαυμάσια επίσκεψη του Θεού που αξιώθηκε να έχει ο μακάριος Σεραφείμ. Μετά την ουράνια αυτή οπτασία δεν καινοδόξησε για κάποια προσωπικά πνευματικά του χαρίσματα, αλλά εδραιώθηκε πολύ δυνατά και ακόμα περισσότερο στην ταπεινοφροσύνη. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Πόποβιτς, ο θείος Σεραφείμ του Σάροφ, ο Δίος. Και η ιστορία της κυρίας Ρίκας Διαλυνά ήταν από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.